Μιλόπιτα τριφτή. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά. 6-7 μήλα, 4 αυγά, 1,5 κούπα ζάχαρη, 1 κούπα σπορέλαιο. 2 πακέτα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 3-4 βανίλιες, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. Φτιάχνουμε πρώτα τη γέμιση. Καθαρίζουμε τα μήλα, τα τρίβουμε στον τρίφτη και προσθέτουμε την κανέλα, τη μισή κούπα ζάχαρη και 2 βανίλιες, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε μια λεκάνη, ρίχνουμε το σπορέλαιο, τα αυγά, τη ζάχαρη, τις βανίλιες και χτυπάμε για 4 έως 5 λεπτά. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το ρίχνουμε στο μείγμα, ζυμώνουμε και κάνουμε μια ζύμη σχεδόν σφιχτή. Αλείφουμε με σπορέλαιο ένα ταψί και απλώνουμε τα 2 τρίτα της ζύμης προσεκτικά σε όλο το ταψί. Πατάμε τις άκρες, να καλύψει η ζύμη λίγο και τα πλαϊνά του ταψιού. Ρίχνουμε τη γέμιση και την απλώνουμε ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Τρίβουμε με τον τρίφτη επάνω από τη γέμιση το υπόλοιπο 1 τρίτο της ζύμης, προσέχοντας να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Ψήνουμε στους 180 με 200 βαθμούς, για 20 με 30 λεπτά, ώσπου να πάρει ωραίο ρόδινο χρώμα. Μιλόπιτα νηστίσιμη, σιροπιαστή. Υλικά. 5 μήλα, 500 γραμμάρια φύλλα κρούστας, 400 ml νερό, συν 70 ml για το ράντισμα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 100 ml σπορέλαιο, συν 50 ml για το ράντισμα, 200 γραμμάρια αλεύρι, 1 κουτάλι γλυκού κανέλα, 1 κουταλιά σούπας baking powder, 2 βανίλιες. Για το σιρόπι. 600 γραμμάρια ζάχαρη, 500 ml νερό, χυμός μισού λεμονιού, 1-2 βανίλιες, 2 ξυλάκια κανέλας. Ξεκινήστε με το σιρόπι. Βάλτε όλα τα υλικά σε κατσαρολάκι και αφήστε να βράσουν για ένα λεπτό, μετρήστε από τη στιγμή που αρχίζει ο βρασμός. Αφήστε τα φύλλα κρούστας εκτός ψυγείου να ξεπαγώσουν για ένα δίωρο. Αφού ξεπαγώσουν, έτσι όπως είναι τυλιγμένα σε ρολό, κόψτε τα με κοφτερό μαχαίρι σε λεπτές ροδέλες. Ανοίξτε τα με τα χέρια σας, χωρίστε τα σε τρία ίσα μέρη και αφήστε στην άκρη. Σε βαθύ μπολ ρίξτε τα στερεά υλικά, σιμιγδάλι, αλεύρι, μπέικιν, ζάχαρη, κανέλα, βανίλιες, με όποια σειρά θέλετε. Ανακατέψτε τα για λίγο με ένα πιρούνι ή με το σύρμα. Προσθέστε το νερό και το σπορέλαιο. Αναμίξτε τα καλά με το σύρμα, ώσπου να πετύχετε έναν λίγο χυλό, αραιό. Καθαρίστε και τρίψτε τα μήλα στον τρίφτη. Ραντίστε τα με λίγο χυμό λεμονιού για να μην μαυρίσουν. Αλείψτε ένα ταψί 25 επί 30 εκατοστά ή και λίγο μεγαλύτερο, με σπορέλαιο. Ρίξτε στο ταψί τη μισή ποσότητα του χυλού. Φροντίστε να καλύψει όλη την επιφάνεια. Απλώστε πάνω από το χυλό το 1 τρίτο των κομμένων φύλων. Πάνω από τα φύλλα, απλώστε με προσοχή τη μισή ποσότητα των τριμμένων μήλων. Πάνω από το μήλο στρώστε και απλώστε τον υπόλοιπο χυλό. Καλύψτε το χυλό με το άλλο 1 τρίτο κομμένων φύλων. Πάνω από τα φύλλα, στρώστε το τριμμένο μήλο που έχει απομείνει. Τέλος, καλύψτε τη στρώση των μήλων με το υπόλοιπο 1 τρίτο των φύλων. Σε ένα μπολάκι, ανακατέψτε 50 ml σπορέλαιο και 70 ml νερό και ραντίστε καλά τα φύλλα. Ψήστε τη μιλόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 185 βαθμούς, στις αντιστάσεις, για μία ώρα περίπου. Βγάλτε το ταψί από τον φούρνο και σιροπιάστε καυτό το γλυκό με το κρύο σιρόπι. Να είστε σίγουρες ότι έχετε φτιάξει ένα γλυκό πρωτότυπο, ελαφρύ, μοσχοβολιστό και πολύ πολύ εύγευστο, που θα σας ξετρελάνει. Καφράτη, πανεύκολη μιλόπιτα. Υλικά. 3-4 μήλα, 4 αυγά, 1 κούπα ζάχαρη, 1 κούπα ηλιέλαιο, 3 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 baking powder, 1 κουτάλι γλυκού κοφτό σόδα, 1 κουταλιά σούπας κανέλα, 1-2 βανίλιες, σταφίδες και καρύδια, προαιρετικά. Κοσκινήστε το αλεύρι με το baking, τη σόδα και την κανέλα. Καθαρίστε τα μήλα. Κόψτε τα σε μικρά κομματάκια. Χτυπήστε στο μπολ του μίξερ τη ζάχαρη με το ηλιέλαιο για 2 έως 3 λεπτά. Μετά προσθέστε ένα-ένα τα αυγά. Συνεχίστε το χτύπημα για 3 έως 4 λεπτά ακόμα και προσθέστε σιγά σιγά το αλεύρι.
θα προκύψει μια ζύμη λίγο δύσκολη, μαστιχωτή και σχεδόν σφιχτή. Προσθέστε τα κομματάκια του μήλου και τη σταφίδα ή και τα καρύδια, προαιρετικά, και ανακατέψτε με μια σπάτουλα. Μπουτυρώστε ή λαδώστε ένα ταψί και απλώστε το μείγμα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Ψήστε το γλυκό στις αντιστάσεις για 30 έως 40 λεπτά στους 150 βαθμούς. Βγάλτε το γλυκό από το φούρνο, αφήστε το για λίγο να συνέλθει και να κρυώσει και πασπαλίστε με την άχνη. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ικομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.